Εικόνες από την Πάτρα που έχει βγει το νερό της θάλασσας. Σε μια ολόκληρη περιοχή παραλιακή. Θα πάμε τώρα μέχρι την Λίμνο που για μία ακόμα φορά. Και εκεί τα ίδια. Δοκιμάζεται, εκεί μας περιμένει. Είναι η Νατάσα η Ταταράκη. Καλημέρα. Γιώργο, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Βρισκόμαστε στο παλαιό λιμάνι της Σμύρινας. Αυτή τη στιγμή σας δείχνω εικόνες ενώ περπατάω. Έχει γίνει η θάλασσα με το βέβαιο ένα. Μπροστά από το Δημαρχείο, θα περπατήσω για να σας δείξω. Κάβοι έχουν αναποδογυρίσει, το πεζοδρόμιο είναι μέσα στα νερά, όπως βλέπετε. Λοιπόν, τα κύματα είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Είναι τουλάχιστον 8 από φόρ, σας ζητώ συγγνώμη για τη βιασύνη, αλλά πραγματικά έχουμε σοβαριστεί με τις εικόνες που βλέπουμε. Κοιτάξτε. Είναι όλα πλημμυρισμένα, Αναστασία. Έχουμε πολλές ζημιές εκεί κοντά στο λιμάνι, σε επιχειρήσεις, σε σπίτια. Ποια είναι η κατάσταση? Έχουμε βάρκες, τις οποίες προσπαθούν οι ψαράδες να τις σώσουν. Εγώ προσπαθώ τώρα να πάω όσο πιο κοντά γίνεται στο παλιό λιμάνι που δεν είναι τα καράβια, δίπλα από το λιμενικό. Βλέπετε, έχει γίνει όλα. Εκεί που είναι το ρολόι που βλέπετε, είναι δρόμος. Είναι το νερό της θάλασσας, Νατάσα, που με τη δύναμη του αέρα έφερε την θάλασσα στη στεριά. Έτσι ακριβώς, αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 8 μποφόρ. Κοιτάξτε εδώ, τα αυτοκίνητα, τις ρόδες. Έχει φτάσει το νερό. Η Λίμνος είναι για δεύτερη-τρίτη μέρα που δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Προχθές είχαμε μεγάλες ζημιές στον Άγιάννη Κάσπακα που γίνανε όλα λάσπε. Τα γυρεμία, όσο μπορώ να δείτε, γιατί έχω και απέναντι τον ήλιο, όλα έχουν γίνει ένα στην πραγματικότητα. Βλέπετε εικόνες. Έχουν πλημμυρίσει τα πάντα για ακόμη μια φορά στη Λίμνο, στο παραλιακό μέτωπο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί, Αναστασία. Ακριβώς, ακριβώς. Το καλό είναι ότι, θα σας δείξω τώρα κάποια μαγαζιά έτσι, δεν έχει φτάσει στα μαγαζιά. Ευτυχώς. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι στους ψαράδες που προσπαθούν αυτή την ώρα, θα προσπαθήσω να πάω αν έχουμε χρόνο κοντά, να δέσουν τις βάρκες τους και δεν μπορούν. Και μου λέγανε οι ψαράδες νωρίτερα ότι αυτό έχουν να το δουν πάρα πολλά χρόνια. Κοιτάξτε πόσο έχει φουσκώσει η θάλασσα, εδώ δείτε. Συγγνώμη που έχω απέναντι τον ήλιο. Ελπίζουμε το νερό να επιστρέψει στη θάλασσα και τα προβλήματα να είναι λιγότερα. Εδώ δείτε τους κάμπους που είναι μέσα στο νερό. Νατάσα μου, σε ευχαριστούμε για την ταλαιπωρία σου που ήταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Για την άμεση ανταπόκριση για μία ακόμα φορά. Για μία ακόμα φορά. Από το linosreport.gr που μας έδωσε αυτές τις εικόνες. Νατάσα Σταλαράκη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.